πράγματα. Χρόνια και ζαμάνια είχαμε να τον δούμε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Στη διάθεσή σας, παιδιά, είμαι όποτε με θέλετε. Πού είσαι? Καλησπέρα. Στη διάθεσή σας εδώ. Ετοιμάζεσαι για το Eurovision. Ετοιμάζομαι για το Eurovision, ετοιμάζομαι για το φεστιβάλ της Τραϊμπέκα. Είναι η πιεσμένη περίοδος κινηματογραφικά. Σε πάρα πολύ λίγες μέρες θα ξεκινήσουμε. 12 είναι ο τελικός, 12 Μαΐου. Αλλά η προετοιμασία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ένα αναμονή λοιπόν. Φαβορή τώρα ή εσύ δεν πρέπει? Σήμερα θα έρθει μια πρώτη λίστα με την σειρά με την οποία πρέπει να έχουμε ένα πρόχειρο script. Αλλά δεν επιτρέπεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Έχουν παρουσιαστεί όλα τα τραγούδια από τις χώρες ή τώρα είναι στη διαδικασία επιλογών? Έχουν παρουσιαστεί όλα τα τραγούδια. Θα το πω διαφορετικά τώρα. Θα το πω... Ποιο τραγούδι σαν σου αρέσει έτσι από αυτά που έχεις ακούσει? Δεν θα πω το ποιο μου αρέσει, θα πω το ποιο είναι το φαβορί. Το φαβορί είναι το Toy από το Ισραήλ. Μάλιστα. Εμείς έχουμε δοκιμασία στον πρώτο γύρο και μετά δεύτερο η Ελλάδα. Έτσι δεν περνάμε στο τελικό απευθείας. Στο τελικό περνάνε μόνο οι χώρες που είναι μεγάλες στην κορυφή. Όλοι οι άλλοι αγωνίζονται. Και καλά κάνουν. Στα προγραμματικά. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να αγωνίζονται και υπάρχει και πολύ παρασκήνωση στο πώς έχουν επιλεγεί αυτές οι συγκεκριμένες χώρες. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που σε αφιερωματικό για την Eurovision θα τα συζητήσουμε όλα. Πάμε τώρα στις ταινίες, στις νέες ταινίες. Έχουμε του Παντελή Βούλγαρη. Θα πούμε λοιπόν και την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, η οποία έχει 12 υποψηφιότητες από την Ακαδημία Κινηματογράφου. 23 Απριλίου ανακοινώνονται τα βραβεία. Θα πούμε ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε μάλιστα όπως βλέπετε και σε DVD και μάλιστα κάποιοι τυχεροί όταν θα μπείτε στο Instagram μου αργότερα θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε αυτό το DVD. Μια πούμε... ταινία σε DVD, γιατί κατά τα άλλα έχουμε δει τη συγκεκριμένη έχει ταινία, κυκλοφορήσει στον κινηματογράφο από τον Οκτώβριο με πάρα πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνική. Να πούμε ότι είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και ότι σύντομα θα ξεκινήσει να προβάλλεται και σε φεστιβάλ που αφορούν το ελληνικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Σε λίγες ημέρες θα γίνουν οι ανακοινώσεις, οπότε δεν μπορώ να αναφέρω τα ονόματα των φεστιβάλ, αλλά έχει ήδη επιλεγεί στα περισσότερα φεστιβάλ ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό. Ας δούμε ένα μικρό βίντεο με μια δήλωση του Παντελή Βούλγαρη και ας επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες. Είσαι αντίπεινα για την δολοφονία του διοικητή της 41ης μεραρχίας αντισυνταγματάρχου Κρέχη. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που είμαστε εδώ στα Χανιά, στο Ιτζεδίν. Είχα κάνει σκηνές και για τα πέτρινα χρόνια παλιότερα. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τη συμπαράσταση, την αγάπη όλου αυτού του κόσμου που παίζει ουσιαστικά στην ταινία. Οφείλω να την δείξω στον κόσμο, γιατί αναφέρεται σε στιγμές δύσκολες, κρίσιμες, ηρωικές. Μιλάμε για την κατοχή, για το Χαϊδάρι του 44, για τους 200 της Κεσαριανής και για ένα πολύ σημαντικό όνομα που ξεχωρίζει, τον Ναπολέοντο Σουγκατζίδη. Σήμερον, Δευτέρα, 1η Μαΐου 1944. Διαλύγιστη λοιπόν, Αλέξανδρε, και... Το τελευταίο σημείωμα λοιπόν, μια εξαιρετική ταινία. Είπαμε σε λίγη ώρα στο Instagram και ο διαγωνισμός, στο δικό μου Instagram. Θα πούμε όμως ότι αυτή την εβδομάδα βγαίνει η καινούργια ταινία του Τόνι Γκατλίφ. Ο Τόνι Γκατλίφ έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ο πρώτος τσιγκάνος σκηνοθέτης. Όλες τις ταινίες του έχουν ακριβώς αυτό το πνεύμα. Τι ενδιαφέρον όμως έχει παραπάνω αυτή η ταινία, πέρα από το ότι γυρίστηκε ένα μεγάλο μέρος στην Ελλάδα, είναι το ότι και η πρωταγωνίστρια, η Δάφνη Πατακιά, η οποία βρέθηκε και στο φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου, ο Γκατλίφ είναι πολιτογραφημένος Γάλλος έτσι κι αλλιώς, για να παρουσιάσει την ταινία. Την είδαμε, συζητήσαμε και μας εξηγεί τα πρώτα στάδια της καριέρας στο εξωτερικό. Να πούμε ότι και οι δύο ταινίες για τις οποίες έχουμε αναφερθεί είναι συμπαραγωγές της ΕΡΤ, όσο για την Μποέμικη Ζωή που βγαίνει από αύριο στους κινηματογράφους, η πρώτη προβολή έγινε στο φεστιβάλ των Κανών την προηγούμενη χρονιά. Πάμε να το δούμε. Να είστε καλά. Φτιάξουν και θα σε λυπάσεις ξανά. C'est la musique turque. C'est du rebetiko. C'est un mélange de grec et de turc, c'est très vieux. Έκανα μαθήματα χορού της κοιλιάς και μπαγλαμά έμαθα κοιτάζοντας βιντεάκια στο YouTube, tutorials, κάτι γέροι που παίζουν και λένε εδώ τώρα ντο και τσίματα. Το πολύ ωραίο ήταν το ότι υπάρχει ένας αυθορμητισμός και μια οριακή, πρόσεξε τη λέξη που θα την πω, τη λέω με την καλύτερη διάθεση που μπορώ να πω, χυδαιότητα σε αυτό που κάνεις. Okay. Είναι δηλαδή ένα κορίτσι το οποίο βιώνει τα πάντα σωματικά, ναι, αυτή την αίσθηση ναι, μου δίνει, ναι, και δεν βάζει φίλτρα. Ναι. Έχοντας δει και την ταινία του Γιάννερ, που είναι μια τελείως διαφορετική δική σου εικόνα, και εδώ αισθάνθηκα, ξέρεις, ότι είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία της μετάλλαξης. Θα ήθελα εσύ να μου πεις πώς αισθάνθηκες το κομμάτι.
κομμάτι. Γιατί την έκθεσες από την αρχή, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Δεδομένου ότι δεν είχες και όλες αυτές τις γνώσεις που σου ζήτησε. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον συγκεκριμένη ταινία και διαδικασία ήταν ότι ο Τόνι δεν μου δώσε ποτέ το σενάριο. Μίλησε για αυτή την κοπέλα γενικά, μου είπε, την οδηγήθηκε την ιστορία, αλλά στις πολύ βασικές γραμμές. Και το ανακάλυπτα στην πορεία. Γυρίσαμε την ταινία σχεδόν χρονολογικά. Οπότε ανακάλυπτα το τι συνέβαινε στην πορεία. Οπότε και η Τζαμ χτίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Δεν είχαμε συζητήσει ή κάνει πρόβες ή αναλύσεις, δεν ξέρω τι.